Break it down and roll it, 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 roll it. Break it down and roll it, bitch. Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα καινούριο προϊόν που μόλις έφτασε, το Samsung Galaxy Tab 4, το μοντέλο 10,1 inches με Wi-Fi και 16GB αποθηκευτικό χώρο. Αυτό εδώ είναι παιδιά, αυτό μόλις μου το έφερε ένας φίλος που το αγόρασε για εκείνον και μου είπε θες να το ανοίξεις. Και λέω φυσικά, δεν αρνήθηκα, ευκαιρία να το δείξω και στο κανάλι, να το δείξω και σε εσάς, να το δω και εγώ. Αυτό εδώ είναι το μοντέλο. Λοιπόν, το κουτάκι του έχει αυτό το πολύ όμορφο φινίρισμα ξύλου γύρω γύρω, ενώ χαρτί είναι, αλλά έχει την όψη ξύλου που είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ στυλάτο. Η οθόνη του είναι 10,1 inches όπως είπαμε, WXGA LCD. Τα χαρακτηριστικά του, το συγκεκριμένο έχει τετραπύρινο επεξεργαστή στα 1,2 GHz, κάμερα 3 MP και 1,3 μπροστινή. Η 3 MP είναι η οπίσθια κάμερα που έχει. Έχει GPS, GLONASS, 6800 mAh μπαταρία, μιλιανδρή βασικά, ναι, γιατί η διαφορά. Παίζει βίντεο Full HD στα 1080p, playback και HD recording, Bluetooth, Wi-Fi, έχει εσωτερική κεραία για να βάλετε πρόγραμμα ραδιοφώνου ώστε να πιάνετε ραδιοφωνικούς σταθμούς και έχει μέσα Android. Πάμε όμως να ανοίξουμε σιγά σιγά το κουτάκι μας. Έχει δύο αυτοκόλλητα τα οποία το κρατάνε στερεό ώστε να μην φύγει. Α, βασικά είναι συμπταρωτό, ωραία. Αυτό εδώ είναι το tablet, παιδιά, 10,1 inches, αλλά αφήσουμε πρώτα το tablet, μισό λεπτάκι να το βγάλω καλά. Αυτό εδώ είναι, θα το δούμε ευθύς αμέσως, αλλά στο βάλουμε λίγο στην άκρη ώστε να δούμε τι περιέχει το κουτί. Λοιπόν, το κουτάκι έχει μέσα τον φορτιστή του, ο οποίος φορτιστής είναι USB, οπότε μπορείτε να βάλετε και κάποιο άλλο καλώδιο ώστε να συνδέσετε και να φορτίσετε κάποια άλλη συσκευή προφανώς. Έχουμε το καλωδιάκι το οποίο είναι σε USB σε mini, micro, θα σας γελάσω, ακόμα δεν έχω μάθει πως λέγεται αυτός ο κονβέρτορας, νομίζω λέγεται micro USB. Σε USB. Επίσης βοηθάει στο να συνδεθεί το tablet και με τον υπολογιστή σας. Έχουμε μέσα ένα Quick Start Guide, το οποίο είναι πολύ όμορφο πακεταρισμένο, αν και κανένας δεν τα βλέπει αυτά ποτέ. Από ανακυκλωμένο χαρτί προφανώς είναι, για να έχει το χρώμα αυτό. Σε γερμανικά και αγγλικά. Και την εγγύηση του μέσα, δεν μας αφορά τόσο αυτό. Να δούμε και κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά εδώ, λιτό κουτάκι, δεν είχε τίποτα εξτρά. Και πάμε να περάσουμε στο tablet αυτό καθεαυτό. Λοιπόν, όπως βλέπετε το ανακλώμαι και εγώ. Αυτό εδώ είναι το tablet, παιδιά. Πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ μεγάλο. Ας δούμε πρώτα μπροστά. Μπροστά έχουμε την οθόνη του, η οποία είναι αυτή εδώ, όπως βλέπετε έχουμε την εμπρόστια κάμερα στα 1,3 MP, έχουμε το button το οποίο είναι φυσικό κουμπί, δηλαδή πατιέται κανονικά του μενού για να βγαίνουμε από το μενού, και δύο button δεξιά και αριστερά, τα οποία, να ζουμάρει λίγο η κάμερα γιατί μου κάνει νουμεράκια. Λοιπόν, δύο κουμπάκια εδώ και εδώ, τα οποία είναι touch όπως βλέπουμε. Τώρα στα γύρω γύρω έχουμε στην κάτω πλευρά την υποδοχή στην οποία μπαίνει ο φορτιστής στο καλώδιο, είτε για να το φορτίσουμε είτε για να το συνδέσουμε στον υπολογιστή μας.
Δεξιά και αριστερά, λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε, αυτό εδώ γιατί είναι, λοιπόν, σας πω, εδώ πέρα πρέπει να είναι για τα ακουστικά του και το ηχείο του από δίπλα. Τώρα, από την άλλη πλευρά έχουμε πάλι άλλο ένα ζευγάρι ακουστικά. Βασικά, ένα ζευγάρι ακουστικά είναι και τα δύο, δεξιά και αριστερά έχει τα ακουστικά του. Και στην πάνω πλευρά είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι διακόπτες. Λοιπόν, οι διακόπτες που έχουμε εδώ πέρα, να σας το φέρω όσο πιο κοντά γίνεται, είναι η υποδοχή για την microSD. Ορίστε. Επίσης, έχουμε το διακόπτη με τον οποίο αυξομειώνουμε την ένταση, αυξάνουμε ή μικρώνουμε την ένταση, και το διακόπτη με το οποίο θέτουμε σε λειτουργία το tablet μας, όλα συγκεντρωμένα στην πάνω πλευρά του tablet. Το συγκεκριμένο, η πίσω του επιφάνεια βλέπουμε, στην πίσω του επιφάνεια βλέπουμε το λογότυπο της Samsung και την κάμερα. Επίσης η επιφάνειά του δεν είναι matte, βασικά δεν είναι γλώσσι για να γλιστράει, έχει, αφήνει την αίσθηση δερματίνης στα χέρια, ούτε matte είναι ακριβώς, βασικά έχει την αίσθηση ψευτοδερματίνης. Τώρα, αρκετά βαρύ, είναι αρκετά στιβαρό, δηλαδή πιάνοντάς το καταλαβαίνεις ότι έχεις ένα προϊόν αρκετά υψηλής ποιότητας και τεχνοτροπίας, και πάμε να το θέσουμε σε λειτουργία να δούμε λίγα πράγματα μέσα για το λειτουργικό του. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει το Android 4.4, αρκετά γρήγορος τετραπύρινος επεξεργαστής. Πρόσφατα έμαθα ότι το συγκεκριμένο tab πήρε το update για να μπορεί να παίξει και Hearthstone, οπότε όσοι το έχετε το συγκεκριμένο μπορείτε να εγκαταστήσετε το Hearthstone ώστε να το παίξετε στο συγκεκριμένο tablet. Υπάρχει άλλο ένα μοντέλο στις 7 inches, το οποίο βγαίνει στα 140 ευρώ. Εδώ βλέπουμε κλασικά, όσοι έχετε Android είστε εξοικειωμένοι με το μενού του. Αρκετά γρήγορη απόκριση, η οθόνη του είναι πάρα πολύ smooth, δεν λαγκάρει. Έχει πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Επίσης δεν αφήνει εύκολα δαχτυλιές, αν και θα συνιστούσα, αν το παίρνατε, να βάζετε κατευθείαν ένα screen protector, βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά αν θέλετε να το συνδυάσετε με stylus, το οποίο δεν περιέχεται μέσα στην συσκευασία, αλλά θα πρέπει να το αγοράσετε εσείς extra, θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα, ώστε να μην χαράζετε η οθόνη σας καθόλου. Έχει το Play Store, Google Drive ενσωματωμένα μέσα, και όσοι έχετε, που σχεδόν η πλειοψηφία των χρηστών έχει Android, ξέρετε ακριβώς τι εφαρμογές παίρνει και τι δεν παίρνει. Μπορείτε να παίξετε παιχνίδια, εξεργαστής του το σηκώνει άνετα, η μνήμη του, η RAM του είναι στο 1,5 GB, που είναι αρκετά υψηλή για την κατηγορία. Το συγκεκριμένο βγαίνει στα 220, όπως με πληροφόρησε ο φίλος μου που μόλις το πήρε. Πάρα πολύ καλές εφαρμογές. Πάμε να πατήσουμε λίγο και την κάμερα να δούμε. Τώρα αυτή από πίσω είναι η οπίστια κάμερα, λογικά κάνει switch στην μπροστινή. Ναι, αυτή εδώ είναι η πίσω, βασικά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, η οποία δείχνει το χέρι μου που κρατάω το tablet, και αυτή εδώ είναι η μπροστινή. Όπως βλέπετε, φαίνεται η κάμερα και το ταβάνι απάνω. Βασικά το βλέπω, δεν έβλεπα την οθόνη του υπολογιστή που γράφει, έβλεπα, προσπαθούσα να καταλάβω από το tablet τι γίνεται έτσι από το πλάι. Λοιπόν, οι φωτογραφίες του δεν είναι τίποτα το τρομερό, αλλά το συγκεκριμένο δεν θα το πάρετε για να βγάζετε φωτογραφίες, θα το πάρετε για οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε να κάνετε. Επίσης μπορεί να πάρει office suites, μπορεί να πάρει πάρα πολλά προγράμματα, μπορεί να κάνετε τις Παναγιά στα μάτια, και είναι αρκετά αξιόλογο. Προχθές διάβαζα μερικές κριτικές για το συγκεκριμένο, τα οποία πραγματικά το εκθίαζαν, και πραγματικά ίσως να το σκεφτόμουν, αν είχα αυτή τη στιγμή και εγώ 220 ευρώ, να πήγαινα να το πάρω. Η μπαταρία του είναι αρκετά μεγάλη, βασικά είναι πιο μεγάλη της αγοράς τώρα που το σκέφτομαι, γιατί το προηγούμενο που είχα κάνει, το Vero Tablet, είχε στα 5.400
μιλιαμπέρ, μιλιανρί, βασικά με παραξένεψε γιατί ενώ θα έπρεπε να λέει μιλιαμπέρ, είχε mH από δίπλα που είναι το σύμβολο του μιλιανρί. Τέλος πάντων, κουβέντες για φυσικούς είναι αυτές. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι, ελπίζω να σας άρεσε. Ήμουν ο Κώστας. Check tech now. Πείτε μου, θα το αγοράζετε? Λοιπόν, καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Break it down, you roll it, roll it.